δεν είναι σημαντικό τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε αυτήν, δεν είναι αναγκαίο για την ανάπτυξή τους και επιστημονικά, όπως είναι ευρέως αποδεκτό, δεν είναι σημαντικό οι γονείς να έχουν όλη τη βοήθεια ώστε να μπορούν να εργάζονται απρόσκοπτα και χωρίς κανένα περιορισμό, χωρίς να έχουν την έγνοια των παιδιών τους και να μπορούν να στέλνουν τα παιδιά τους σε ένα ασφαλές και άρτια παιδαγωγικό περιβάλλον. Δεν είναι σημαντικά όλα αυτά? Τότε γιατί αποκλείονται όλα τα παιδιά βάση γεννήσεων που έχουμε το τελευταίο διάστημα? Μπορώ να πούμε και κάποια στοιχεία. Από τα 6.000 παιδιά βάση στατιστικών, περίπου τα μισά έχουν κάνει αίτηση, και ενώ έχουμε τουλάχιστον 500 αιτήσεις λιγότερες σε σχέση με το 2023, φέτος το 2024, έχουμε 12 λιγότερα παιδιά να είναι αποδεκτά. Ένα στα τέσσερα μένει εκτός δημόσιων παιδικών σταθμών και είναι μέσα στους δημόσιους παιδικούς σταθμούς, δηλαδή 3 στα 4 παιδιά μένουν εκτός και 7 στα 8 παιδιά βρέφοι μένουν εκτός των βρεφονηπιακών σταθμών. Για να μην συζητήσουμε επίσης ότι πολλοί γονείς που παίρνουν βάουτσερ, εάν καταφέρουν και γίνουν αποδεκτοί από τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, που ούτως ή άλλως παίρνουν πάρα πολύ λίγα, είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν ένα πολύ σημαντικό ποσό σε τροφεία. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση στην προσχολική αγωγή, η οποία είναι σημαντικότατη για την ανάπτυξή τους. Θα πρέπει να αλλάξει ο Δήμος και τα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι απαράδεκτα, γιατί θεωρεί γονείς που με το ζόρι τα βγάζουν πέρα, θεωρούνται ως πλούσιοι και γι' αυτό το λόγο και απορρίπτονται οι αιτήσεις τους. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούν όλα τα δημοτικά κτίρια, να εξοπλιστούν και να επανδρωθούν με επιστημονικό προσωπικό, ώστε να είναι προσβάσιμο και να έχουν όλα τα παιδιά το δικαίωμα στην προσχολική εκπαίδευση.